Και μετά τα όσα είπαμε με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, πάμε να δούμε πώς διαβάζει τα ίδια γεγονότα η κυβερνητική πλευρά, η κυρία Στέλλα Μπίζιου. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπίζιου. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα, μαζί μας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ονομό της Λάρισας, εκ νέου υποψήφια, και ας μην έχουν ανακοινωθεί ψηφοδέλτια. Αλλά αυτό είναι πάνω κάτω αυτονόητο, έτσι δεν είναι? Αν ένας βουλευτής δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, θα το δηλώσει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά συνήθως οι ενεργεία βουλευτές είστε είναι ξανά υποψήφιοι. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Δεν πρόλαβα να ακούσω όμως τι είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί στον χώρο αναμονής δεν έχουμε προβλέψει να υπάρχει monitor για να βλέπετε τι λένε οι άλλοι. Κοιτάξτε, νομίζω η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεδιπλωθεί. Και σε σχέση με τους πληστηριασμούς, πόσο δηλαδή αφήνεται ακάλυπτους τους δανειολήπτες, δεν υπάρχει κανένα δίχτυ προστασίας, το πόσο τεράστιος είναι ο αριθμός των πληστηριασμών που έχουν οριστεί επί των δικών σας ημερών, και πάει λέγοντας. Θέλω να ξεκινήσουμε, και αν μείνει χρόνος θα πάμε και σε αυτά, να ξεκινήσουμε με τα μέτρα που ανακοινώσατε εχθές, τα οποία είναι φανερό ότι περίπου σας επιβλήθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, εμείς δεν ακούγαμε μέχρι τώρα για αναβίωση των 120 δόσεων. Μόλις το υποσύριζα, μετά από λίγες μέρες ήρθατε και το ανακοινώσατε εσείς. Όχι, κάνετε λάθος. Αυτό το σενάριο υπήρχε εδώ και πολύ καιρό στην ατζέντα του επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών. Το συζητούσαμε άλλωστε όλοι και πριν τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι θα υπάρξουν έτσι. Το διακινούσατε στην αγορά ως μια προοπτική. Εσείς προέρχεστε. Εγώ ίδια. Ενώ οι βουλευτές. Δηλαδή, τις δυσκολίες που έχει αγορά ο εμπορικός κόσμος, η μικρομεσαία επιχείρηση δημιούργησε ήτανε πάγιο αίτημα και μέσα στην πανδημία και κατόπιν στην ενεργειακή κρίση δημιουργήθηκαν χρέη. Όταν λοιπόν σας έλεγαν ότι η απόγνωσή μας είναι τεράστια, τους λέγατε ότι είναι ένα ενδεχόμενο να πάμε στις 120. Ναι. Okay. Και εμείς, αλλά και. Δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω. Και, απλώς... Αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των διαφόρων φορέων, έτσι. Εφορίες, ΕΦΚΑ. Okay. Νομίζω ότι ήταν γνωστό ότι θα ψηφιστούν περαιτέρω ελαφρύνσεις. Μένει βέβαια να αποσαφινιστεί το ακριβώς, πλαίσιο. Ακριβώς. Είναι λίγο περίπλοκο όπως παρουσιάστηκε χθες. Δεν είναι βέβαιο ότι θα ευεργετηθούν όλοι, ότι θα έχουν πρόσβαση όλοι. Και αυτοί που δημιούργησαν καινούργια χρέη από το 2021 και μετά, όπως είπε ο Υπουργός, και οι παλαιότεροι. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η εξειδίκευση αυτών των μέτρων, των οποίων εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, πάντα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε ως χώρα. Υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός εδώ και 6 μήνες. Μίλησα και πρόσφατα και με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και μου είπε, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, και μου είπε ότι φυσικά το βλέπουμε, θα δείξει, δεν έχουμε αποφασίσει ακριβώς πώς θα γίνουν οι προϋποθέσεις των μέτρων αυτών. Σκοπός μας είναι όμως να εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι, να εισπράττει το κράτος φόρους, αλλά και να επιβραβεύουμε τους συνεπείς φορολογούμενους. Διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, γιατί είναι πρόσφατες οι ανακοινώσεις, ότι θα αναβιώσουν 72 ή 120 δόσεις για όσους τις έχασαν ή αυτές έπαψαν να εξυπηρετούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Διάβασα ότι θα εισαχθεί νέα ρύθμιση 36-72 δόσεων για όσους την 1η Νοεμβρίου του 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές. Γνωρίζετε τώρα ότι... Άρα καταλαβαίνω ότι γιατί έρχεται εδώ... Ότι αυτό γίνεται, όπως δηλώσε και ο Πρωθυπουργός, για να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι μετά την πανδημία. Έρχεται όμως, είναι κατανοητό. Και λέει σε ένα πνεύμα πλειοδοσίας, όπως το λέτε εσείς. Εγώ να το πω έτσι για να διευκολύνουν και την κουβέντα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εγώ όμως, πέρα από τις 120 δόσεις, διασφαλίζω ένα κούρεμα που θα προκύπτει με έναν αλγόριθμο για τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην υγειονομική κρίση. Εδώ από τους ορίζοντες που βάζετε εσείς, γιατί λέτε το 20 και το 21 που έτρεχε η πανδημία, δεν υπάρχει πρόβλεψη, φτάνει στο τέλος του 21, φτάνει στο Νοέμβριο, όπως μας διαβάσατε από τα όσα είπε χθες το οικονομικό επιτελείο. Γιατί να μην επιλέξω λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ που λέει και θα σου κόψω κάτι από αυτά που δημιούργησες ως χρέη και θα σου ρυθμίσω όλο το σύνολο των οφειλών σε 120. Καταρχάς να πούμε ότι εμάς μας επέτρεψε να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες ήδη υπήρχαν στο σχεδιασμό μας, η καλή πορεία της οικονομίας, η οποία σίγουρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε.
κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, μάλιστα, αλλά νομίζω και κατά τη γνώμη του ελληνικού λαού, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε ένα πολύ καλό δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2022. Η καλή πορεία στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού έχει ξεκινήσει. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτές τις πρόσθετες παρεμβάσεις ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ. Να σας πω τώρα να πάμε λίγο και στις συντάξεις, διότι σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένα φιλοδόρημα που θα το πάρουν άπαξ. Προφανώς τα 300 ευρώ δεν είναι φιλοδόρημα, τα έως 300 ευρώ. Αλλά όταν το πάρει κάποιος άπαξ, δεν μοιάζει με μια απόπειρα, όπως το έλεγε λίγο πριν ο κύριος Τσίπρας, εξαγοράς ψήφου? Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά θα υπάρξει ένα βοήθημα για τους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από 1η-1η του 2023. Θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ, αναλόγως με το ύψος της σύνταξής τους. Κυμαίνεται με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος αυτά στα 300 ευρώ. Σας λέω ότι όλα αυτά είναι πλήρως κοστολογημένα και υπολογισμένα. Δεν είναι ούτε προεκλογικές εξαγγελίες, ούτε προεκλογικά... Αλλά είναι άπαξ, είναι επιδόματα. Δηλαδή, πέρα από την αύξηση που μένει στους συνταξιούχους που την πήραν, έστω αυτή την ασθενική αύξηση, με το 7,75, αυτοί θα πάρουν το 200-300 και τέλος. Δεν θα το ξαναδούν στο λογαριασμό τους. Αυτό λέω. Έτσι... Μα είναι σε συνέχεια των προηγούμενων μέτρων που είχαμε αποφασίσει για τους συνταξιούχους. Επειδή ακριβώς υπάρχει μια μερίδα συνταξιούχων οι οποίοι δεν είδανε αυτή τη διαφορά στο πορτοφόλι τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες. Διότι δεν φύγανε ευχαριστημένοι. Πήραν κάποια επιπλέον εκατομμύρια για το πετρέλαιο. Περιμένουν τις απαντήσεις για την επιδότηση προϊόντων, συγκεκριμένων δηλαδή προϊόντων που παράγουν. Και σταματά εκεί. Περίμεναν περισσότερα, περίμεναν καλύτερα. Τώρα φαντάζομαι που κι εσείς θα επιστρέψετε, γιατί η συνάντηση έγινε προχθές, έτσι, που θα επιστρέψετε κι εσείς για το Σαββατοκύριακο στην εκλογική σας περιφέρεια. Θα επιμείνουν στο να γίνει κάτι καλύτερο για τους αγρότες. Είναι διαχρονικό παράπονο των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα αυτό. Δεν έχει να κάνει με εσάς. Ξέρετε και πριν ότι... με τον ΣΥΡΙΖΑ και ξανά πιο πριν με τη Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Ξέρετε κύριε Πολύζο ότι ο αγροτικός κόσμος αποτελεί και το ευαίσθητο δικό μας κομμάτι στο νομολάρι σας. Άλλωστε περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα την αύξηση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα. Ανακληρώσουμε αυτή την πληροφορία με τα σημερινά δεδομένα. 23 του μηνός, ακριβώς, την άλλη Πέμπτη, ακριβώς, ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Λάρισα. Μια μέρα πριν, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Θα κάνει νομίζω και περιοδεία στην υπόλοιπη Θεσσαλία, οπότε θα μείνει παραπάνω από μια μέρα. Θεωρώ πως θα εξαγγείλει και διάφορα μέτρα και έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Άρα, για τον λέτε, αγροτικό κράτησε κόσμο. Και δεν υπόθηκαν όλα σε αυτή τη σύσκεψη την κυβερνητική. Έχει κρατήσει μέτρα για να τα εξαγγείλει από εκεί. Ο αγροτικός κόσμος αποτελεί ούτως ή άλλως βασική μας προτεραιότητα ως κυβέρνηση και το έχουμε αποδείξει. Την Δευτέρα εγώ παρέθεσα ένα τραπέζι σε πλήθος εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου του νομού μας και σας πληροφορώ ότι έφυγα με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Αυτή η μερίδα των αγροτών, η οποία βλέπετε ότι βγαίνει στους δρόμους και διαμαρτύρεται, είναι μια μερίδα αγροτών η οποία πρόσκειται σε διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, κομματικές. Τώρα αυτό είναι παλιό επιχείρημα όμως, ότι είναι οι κομμουνιστές που βγαίνουν, τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμείς έχουμε δει απόλυση. Συνδικαλιστές. Μα έχουμε δει απόλυση πολιτικών. Οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και με την πολιτική. Αν κάποιος βγαίνει. Συνδικαλιστές αγρότες. Για να μιλήσει για λογαριασμό των αγροτών, γιατί έχει αυτές τις βλέψεις και θέλει να έχει μια καλή δημοσιότητα μέσα από τους αγώνες που δίνει, να το δούμε. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει έναν αγώνα που δίνεται μαζικά από πάρα πολλούς αγρότες. Εγώ το βλέπω και το ζω καθημερινά. Πιστέψτε με όμως ότι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών το γραφείο μου και το τηλέφωνό μου και εγώ ίδια προσωπικά ήμουν ανοιχτή σε διάλογο με το σύνολο του αγροτικού κόσμου ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων. Πιστεύετε ότι όταν θα έρθει στη Λάρισα, αν επιλέξει να μιλήσει κάπου ο Πρωθυπουργός, θα είναι αγρότες που θα τον χειροκροτάνε για αυτά που έχουν γευθεί στα 3-4 σχεδόν χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία?
Σαφέστατα. Και πρόκειται να συναντήσω και μετά την σημερινή μας κουβέντα και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, για να συζητήσουμε για πρόσθετα μέτρα που θα λάβουμε. Και μόνο ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ ανερχόταν στα 400 εκατομμύρια και διπλασιάστηκαν στα 800 αποζημιώσει που δώσαμε. Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ανακοινώσαμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζει να επιδοτείται. Αποτελεί βασική μας προτεραιότητα ο αγροτικός κόσμος. Δεσμευτήκαμε στη στήριξή του και το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μειώσαμε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα. Δεν οφείλουμε αποζημιώσεις. Οι αυτοψίες γίνονται πλέον τάχιστα. Οφείλεται κάποιες αποζημιώσεις που είπε η κυβερνητική σύσκεψη ότι θα προτεραιοποιήσουν. Ακριβώς. Θα πληρωθούν μέχρι πριν την προκήρυξη των εκλογών. Να πω τώρα, μιας και αναφέρθηκε και η κυρία Μπίσκου. Και αυτό πάλι δεν είναι προεκλογικό. Είναι γιατί θέλουμε να είμαστε. Προεκλογικό είναι. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Λοιπόν. Θέλουμε να παραδώσουμε όλα όσα. Αναφέρθηκε η κυρία Μπίσκου στον κύριο Λικουρέτζο την Τρίτη, επειδή είναι κλεισμένο από μέρες το ραντεβού, την Τρίτη που μας έρχεται θα είναι στην εκπομπή μας ο κύριος Λικουρέτζος, οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να πω ότι η κυβέρνησή μας δεν φοβάται την σύγκριση. Και αυτό το αποδείξαμε. Είμαστε συνεπείς. Έχουμε συνέπεια έργων και λόγων. Νομίζω ότι αυτό το έχει εκτιμήσει ο ελληνικός λαός. Και αισιοδοξώ ότι ίσως η χώρα τελικά δεν συρθεί σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και κατορθώσουμε να έχουμε μια αυτοδύναμη καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Με απλή αναλογική, μεγάλο στοίχημα. Ψηλά το μεγάλο ευτύχημα για τη χώρα, θα έλεγα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κυρία Μπίσκου. Ευχαριστούμε και εσάς.